Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προβλήματα σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές από την Ιεροπόντη που ξέσπασε τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Στην περιοχή Πηλαιώτικα Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ζευγάρι που επέβαινε σε γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο παγιδεύτηκε σε ρέμα από τα ορμητικά νερά και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να απεγκλωβιστούν. Επίσης, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία στο ύψος της γέφυρας του Στριμώνα, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω σφαιρών. Ακόμα, η τροχέα διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων και στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλα, στον Κομβορεντίνας, καθώς επίσης και στο ύψος του ρέματος Μωδίου, καθώς τα νερά της βροχής, οι λάσπες και τα κλαδιά δέντρων κάλυψαν το οδόστρωμα. Στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για την άντληση υδάτων από υπόγεια διαμερίσματα και ισόγεια καταστήματα, ενώ νωρίς το πρωί τα οχήματα κινούνταν με δυσκολία στην περιφερειακή οδό στο ύψος της αερογέφυρας Σταυροπόλεως, ενώ φωτεινοί σηματοδότες τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Εξάλλου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και ζημιές σε αιωρικές και γεωργικές καλλιέργειες, κυρίως Αμπέγια και Οποροφόρα, προκάλεσαν η έντονη βροχόπτωση σε περιοχές των ομών Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας, ενώ μετά τις 9 το πρωί τα καιρικά φαινόμενα είναι έντονα στον ομό Χαλκιδικής. Την ίδια ώρα, στον αέρα βρίσκεται για μια ακόμη φορά η αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα υλοποίησης των αντιπλημμυρικών έργων είναι μετέωρο, καθώς δεν υπάρχει χρηματοδότηση, ενώ ακόμη και οι προγραμματισμένοι καθαρισμοί των ρεμάτων και χυμάρων έχουν σταματήσει εν ώψη μάλιστα της χειμερινής περίοδου. Έτσι κι αλλιώς, η υποχρηματοδότηση ήταν δεδομένη με κάποιες ετήσιες εξαιρέσεις. Τώρα, μεσούσεις της κρίσης και με μηδενικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όλα τα χρονοδιαγράμματα έχουν τυναχθεί στον αέρα. Μια σειρά εργολάβων που υλοποίησαν έργα εγκεκριμένα και με εγκεκριμένους προϋπολογισμούς ουσιαστικά χρηματοδοτούν το ίδιο το δημόσιο, αφού χρήματα για να πληρωθούν δεν υπάρχουν και δεν εγκρίνονται. Έτσι, μια σειρά από έργα είναι μισοτελειωμένα, οι απειλές για αγωγές είναι συνεχείς και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι οι εκτόσεις που είχαν δώσει οι ανάδοχοι έφταναν μέχρι και το 60%. Αλλάζουμε θέμα. Οι πρώτες διώξεις, αυτή τη φορά για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που σχετίζεται με την εξαίρεση μαμούθ από τα ταμεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, αναμένεται να ασκηθούν από την εισαγγελία μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους της έρευνας. Όπως έγινε γνωστό, η επιθεωρήτρια Αναστασία Τσεμπερά, που χειρίζεται την υπόθεση, ολοκλήρωσε τον έλεγχο με το για το φερόμενο ως πρωταγωνιστή στην υπόθεση Παναγιώτη Αξώνη και ήδη παρέδωσε στις δικαστικές αρχές το σχετικό πόρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν τραπεζικές καταθέσεις αλλά και κέρδη από στοιχήματα ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ στο όνομα του πρώην υπαλλήλου της Ταμιακής Υπηρεσίας, ο οποίος μετά τις διώξεις αναμένεται να κληθεί εκ νέου από τον ανακριτή για απολογία. Συμβολικές καταλήψεις στα σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν τις δύο πρώτες ώρες των μαθημάτων γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Οι καταλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις σε βιβλία και τα κενά σε διδακτικό προσωπικό. Η κινητοποίηση έγινε με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων, Συλλόγων Γονέων του Νομού Θεσσαλονίκης. Μετά την πρωινή προσευχή, οι κατατόπους ενώσεις γονέων και οι σύλλογοι σχολείων ενημέρωσαν τους μαθητές για το σκοπό της συμβολικής κατάληψης, ενώ οι μαθητές και εκπαιδευτικοί απήχαν από τα μαθήματά τους. Πάντως, οι καταλήψεις σχολείων από μαθητές στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης έφτασαν σήμερα τις 33, ενώ σε δύο σχολεία οι μαθητές απέχουν απλά από τα μαθήματά τους. Θα γυρίσουμε τώρα στο θέμα της χθεσινής Νεροποντής, να ακούσουμε την κυρία Μαυρίδου, την αντιπεριφερειάρχη Πιερίας. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Λαζάρου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές. Καλό μεσημέρι στην Κατερίνη. Κυρία Μαυρίδου, ευχαριστούμε που είστε μαζί. Σε μια Κατερίνη που πλήττεται από βροχή. Έχετε προβλήματα? Αυτή τη στιγμή καταρροκτώδες βροχές πλήττουν όλα τα γεωγραφικά σημεία του νομού. Και επειδή έχουμε την πολιτική προστασία, βρισκόμαστε σε ετοιμότητα σε κάθε περίπτωση μήπως προκύψουν προβλήματα σε διάφορα σημεία, πλημμύρες, εγκλωβισμοί πολιτών κλπ. Έχουν σημειωθεί κάποια τέτοιου είδους προβλήματα μέχρι στιγμής? Χθες το βράδυ όχι κάτι ιδιαίτερο. Τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε, όλα ήταν αντιμετωπίσιμα. Δεν είχαμε και κάποιες ιδιαίτερες καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες. Όμως επειδή τα καιρικά φαινόμενα είναι απρόβλεπτα, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί από μια στιγμή στην άλλη. Η Μετρολογική Υπηρεσία για τη δική σας περιοχή τι προβλέπει, πότε αναμένεται η ύφεση? Όχι προχθές, χθες το πρωί μας έστειλαν ένα email από την πολιτική προστασία, από την Θεσσαλονίκη, και μας ενημερώνουν για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν αντιμετωπίσαμε την προηγούμενη μέρα, αλλά μόνο χθες το βράδυ που ξεκίνησαν και σήμερα νομίζω ότι σχεδόν έχουμε φτάσει στο ζενίθ. Όμως υπήρχε ενημέρωση, έγινε ενημέρωση από την πλευρά μας προχθές το μεσημέρι στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα για να πάρθουν τα αντίστοιχα μέτρα, και οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας όπως και οι συνεργάτες είμαστε σε επικοινωνία με τις υπηρεσίες
αστυνομική διεύθυνση, η πυροσβεστική και με οποιαδήποτε επικοινωνία, οποιαδήποτε στιγμή αν θελήσει ο πολίτης, για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε για το τι γίνεται. Κυρία Μαυρίδου, τι εικόνα έχετε από άποψη αντιπλημμυρικής θωράκισης για την περιοχή, για το χώρο ευθύνης σας? Καταρχήν να σας πω ότι υπήρχαν έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει από την προγενέστερη νομαρχία και ήδη συνεχίζονται. Όσο για την αντιπλημμυρική θωράκιση, που ήταν και θέματα που αφορούσαν και τους Δήμους, εμείς έχουμε προχωρήσει σε μια ολοκλήρωση μελετών, έχουμε οριοθετήσει σε ποια σημεία υπάρχουν προβλήματα και προχωρούμε σε επικυρωποίηση μελετών ή σε αντίστοιχα έργα από τη στιγμή που έχουμε ζητήσει και την πίστοση για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το 100% του νομού. Είναι έργο υποδομής, η αντιπλημμυρική θωράκιση είναι το πρώτιστο, έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Λαζάρου. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι στην Κατερίνη. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, η κατασκευή ενός ακόμη σταθμού του μετρό, του δεύτερου κατά σειρά, στον οποίο ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή, ξεκινά τις επόμενες μέρες. Πρόκειται για το σταθμό Συντριβάνιο, όπου οι αρχαιολόγοι είναι έτοιμοι να δώσουν τη θέση τους στο τεχνικό τμήμα του μετρό. Και αυτό παρά το ότι γίνονται τροποποιήσεις στην αρχική μελέτη του σταθμού, καθώς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει την τρίκλη της Βασιλικής που ήρθε στο φως, η οποία καταλαμβάνει μάλιστα το 1/3 του σταθμού. Η κατασκευή λοιπόν του σταθμού Συντριβάνι έρχεται να προσθεθεί στην κατασκευή του σταθμού στο νέο συνδρομικό σταθμό που ξεκίνησε πρόσφατα. Εκεί εκτελούνται εργασίες κατασκευής της πλάκας οροφής, της πλάκας διακίνησης, των επιβατών, της πλάκας πυθμένα, αλλά και της βόρειας πρόσβασης. Με εξαίρεση του σταθμού νέο συνδρομικό σταθμό και Συντριβάνι, το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι παραδομένο στους αρχαιολόγους και παρά τα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν, οι ανασκαφικές έρευνες εκτελούνται πλέον με ταχύτατους ρυθμούς σε διπλή βάρδια. Ειδική μελέτη προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του θαλάσσιου οριζόντα του Δήμου Βόλφης, ο οποίος καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα του θερμονικού κόλπου που πραγματοποιούν ο Δήμος, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ήδη το ωκεανογραφικό Φιλία κατέπλευσε στο λιμάνι του Σταυρού για να αρχίσει τις έρευνες. Αντικειμενικό της μελέτης είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και η υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα βοηθήσουν στη διατήρηση της ποιότητας της θάλασσας σε σταθερά υψηλά επίπεδα. Η μελέτη χωρίζεται σε τρεις φάσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 8 μήνων. Ο Δήμαρχος Βόλβης, Δημήτρης Γαλαμάτης, δήλωσε ότι η θωράκιση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου αποτελεί βασική προτεραιότητα και στρατηγική επιλογή για την ανάπτυξη του τόπου μας. Γυρίσουμε στο θέμα της χθεσινής Νεροποντής. Θα πάμε στη Βέρεια να ακούσουμε τη Δήμαρχο, την κυρία Χαρούλα Λουτσοτζόγλου. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά, γιατί είμαι στο δρόμο. Σας ακούμε πάρα πολύ καλά, κυρία Λουτσοτζόγλου. Είμαι στην Αθήνα. Ναι. Σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Τι εικόνα έχετε εσείς τώρα σε ό,τι αφορά το Δήμο το δικό σας? Είχατε προβλήματα? Ξημερώσαμε. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ άσχημη, ήταν πρωτοφανής. Έπεσε πάρα πολύ νερό, δημιούργησε πολλά προβλήματα και κυρίως στα επίπεδα σημεία. Είχαμε, ευτυχώς ήταν όλα τα συνεργεία στον δρόμο και σε συνεργασία με την πυροσβεστική καταφέραμε να μην έχουμε τεράστια προβλήματα. Βέβαια, από το πρωί πάλι επιχειρούν τα συνεργεία. Το κακό είναι ότι συνεχίζει να πέφτει η βροχή και πολύ δυνατή. Οπότε πιστεύω ότι αν είμαστε μέσα στις προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας και μέχρι αύριο το μεσημέρι έχουμε τέτοια φαινόμενα, τα προβλήματα θα ενταθούν. Μάλιστα. Είχαμε και καταστροφές σε καλλιέργειες? Δεν πρόλαβα να το δω αυτό ακόμη, γιατί αυτά που φροντίζουμε είναι τα άμεσα που έχουμε να δούμε. Δηλαδή κάποια τυχαία που πέσαν πάνω σε αυτοκίνητα, κάποια θέματα που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση. Για τις καταστροφές θα το δούμε αύριο. Ξανολογώ ότι και στα βαμβάκια. Μέσα στους αστικούς ιστούς των πόλεων είχαμε προβλήματα, είχαμε πλημμύρες. Ναι, βέβαια. Σε ποιες περιοχές? Πλημμύρισαν πολλά υπόγεια. Η πυροσβεστική ήταν αδύνατο να ανταποκριθεί. Από κοινού με το Δήμο και τις δυνάμεις που διαθέτουμε εμείς, γιατί δεν είναι και άπειρες, καταφέραμε νομίζω να τα αντιμετωπίσουμε σε μεγάλο βαθμό. Αλλά υπήρχαν και προβλήματα που ποτέ στο παρελθόν δεν μας είχαν βγει. Ναι. Δηλαδή που πρώτη φορά τα αντιμετωπίσαμε.
Μάλιστα. Από θέμα αντιπλημμυρικής θωράκισης, Δήμαρχε, πώς θα πάει ο Δήμος Βέρειας? Δεν είχαμε ποτέ ιδιαίτερα προβλήματα και είναι μια σύγχρονη πόλη με δίκτυα σύγχρονα. Καθαρίζονται τα φρεάτια διαρκώς. Βέβαια ήταν τόση ποσότητα του νερού που δεν μπορούσαν να την κρατήσουν τα φρεάτια. Ήταν μια δραματική κατάσταση. Mm-hmm. Και να σας πω και ένα ακόμη θέμα το οποίο εντείνει τα προβλήματα είναι, όσο περίεργο και αν ακούγεται, και οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή υπήρχαν έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει με προγράμματα όπως είναι ο Θησέας ή που χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΤΑ, χρηματοδοτήσεις που σταμάτησαν. Θησέας δεν υπάρχει, οπότε οι μητελείς δρόμοι δημιουργούν τεράστια προβλήματα, γιατί η Βέρεια είναι κτισμένη σε επικλίνες μέρος. Καταλαβαίνετε, χαλίκια και οτιδήποτε άλλα υλικά, λάσπες, κατεβαίνουν μέσα στα κεντρικότατα σημεία και έτσι δεν υπάρχει θέμα μόνο να ξεβουλώσει, υπάρχει θέμα να καθαρίσεις και από όλα αυτά. Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Δήμαρχο Βέρειας, την κυρία Χαρούλα Τζόγλου. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Αυξήθηκε σε ποσοστό 20% η μέση ταχύτητα διέλευσης των αστικών από την Οδό Μητροπόλεως, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Αγγελιοφόρος. Η σημαντική αυτή βελτίωση επιτεύχθηκε από το τέλος της περασμένης άνοιξης, όταν στο δρόμο τοποθετήθηκαν κατακόρυφοι ελαστικοί κύλινδροι, με τους οποίους γίνεται διαχωρισμός της λεωφορείου Λωρίδας από τη Λωρίδα κυκλοφορίας των Ι ταχύ. Η ποσοστιαία μεταβολή στη μέση ταχύτητα των αστικών είναι σημαντική. Η αξία της γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς ότι επιτεύχθηκε με ένα χαμηλό κόστος μέτρο σε σχέση με την αποδοτικότητά του, σημειώνει ο προϊστάμενος συγκοινωνιακού σχεδιασμού του ΑΣΤ, Γιώργος Πανός. Έτσι, ενώ παλαιότερα η ταχύτητα των λεωφορείων έπεφτε δραματικά τις μεσημεριανές και βραδινές ώρες αιχμής, τώρα η ροή είναι πολύ πιο ομαλή. Η βελτίωση στην κυκλοφορία είναι πραγματικά θεαματική, ωστόσο απαιτείται συνεχής επιτήρηση από τη Δημοτική Αστυνομία, αλλά και αντικατάσταση των σπασμένων ελαστικών κυλίδρων, επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΑΣΤ, Κώστας Αγγελούδης. Πολυανέργων μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, με πληθυσμό που φτάνει τις 93.000, εντόπισε στο δεύτερο τρίμηνο του 2011 η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2011, η ανεργία στην πόλη της Θεσσαλονίκης έφτασε μια ανάσα από το να σπάσει το φράγμα του 22%, κλείνοντας τον Ιούνιο στο 21,8%, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ σε όλες τις αστικές περιοχές της χώρας. Ο πληθυσμός των ανέργων στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκε από τις 90.100 στις 93.000. Σύμφωνα όμως με τις εκτιμήσεις του Εργατικού Κέντρου αλλά και με στοιχεία του ΑΕΔ για τους εγγεγραμμένους ανέργους, υπάρχουν περίπου άλλοι 10.000 πραγματικοί άνεργοι που ανεβάζουν το πραγματικό ποσοστό ανεργίας στην πόλη στο 26,5%. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 29 Σεπτεμβρίου έλαβε από τον τρίτο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης ο τελών ενεργεία Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης για την υπόθεση των απευθείας αναθέσεων που υπεγράφησαν κατά την ομαρχιακή του θητεία για τη μεταφορά των μαθητών. Σε βάρος του πρώην νομάρχη Θεσσαλονίκης αποδίδεται η πράξη της απιστίας στην υπηρεσία σε βάρος του δημοσίου. Προθεσμία για την ίδια ημέρα πήραν οι 4 συγκατηγορούμενοι του για την ίδια υπόθεση. Πρόκειται για τον πρώην αντινομάρχη Γιώργο Τσαμασλή, 2 εκπροσώπους ιδιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων και έναν εκπρόσωπο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Όλοι οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν ενώπιον του τρίτου ειδικού ανακριτή και ζήτησαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η παραπάνω υπόθεση άρχισε να ερευνάται ύστερα από μήνυση που κατατέθηκε το 2006 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με την οποία καταγγελόταν απευθείας αναθέσεις και μισθώσεις τουριστικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών σε σχολεία του νομού κατά τα σχολικά έτη 2004 έως 2006. Το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, σε πόρισμα που εξέδωσε, διαπίστωσε μεγάλες οικονομικές υπερβάσεις.